Οι εργασίες στην Οδό Ανοιγείων και τους παρακείμενους δρόμους ξεκίνησαν πριν από 20 και πλέον ημέρες, όπως λένε οι κάτοικοι. Πλην όμως δεν έχουν τελειώσει, αν και στο σημείο για αρκετό διάστημα δεν εμφανίζονται εργάτες. 20 μέρες είναι τώρα και μας έχουν εγκαταλείψει τελείως. Κάθε μέρα ρίχνουμε νερό και με τον νότο, με τον αέρα στεγνώνει και έχουν γίνει τα σπίτια μας ένα κόκκινο χώμα από τις σκόνες. Να έχεις σκόνη συνέχεια μπροστά σου. Εγώ δεν μπορώ να ανοίξω, είμαι από εκεί. Το σπίτι μου και από εδώ και από εκεί. Σκόνη και λάσπες αποτελούν τη βάση της καθημερινότητας των πολιτών που εξοργισμένοι εξηγούν ότι τα συνεργεία πότε εμφανίζονται και πότε εξαφανίζονται, χωρίς το έργο να τελειώνει και τη σκόνη να δημιουργεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Να έρθουν να τελειώσουν το έργο. Τι πάνε από εδώ και πάνε από εκεί. Εγώ ήρθα με εργολάβο και εγώ εργολάβος ήμουν, συνταξιούχος είμαι. Δεν άφηνα τη γεώτρηση, δεν έφευγα, δεν τελείωνε. Τις ημέρες της δυνατής βροχής εξηγούν οι κάτοικοι ότι τα σπίτια τους γέμισαν λάσπες, ενώ δεν έκρυψαν και τον κίνδυνο που ενέχεται για τους οδηγούς που περνούν, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες από το σημείο, καθώς δεν υπάρχει ο απαιτούμενος φωτισμός. Είναι πολύ επικίνδυνο, έχουν κάθονται τα χώματα με τις βροχές και ανοίγει χαντάκια. Παίρνει τα χώματα το νερό. Το νερό παίρνει τα χώματα και είναι κενά μέσα. Λοιπόν, και δεν μπορεί να πας και να περπατήσεις. Οι εργασίες περιλαμβάνουν μια έκταση περίπου 4 οικοδομικών τετραγώνων μεταξύ Καμηνίων και Θερίσου, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα να ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση πριν καταστραφούν τα σπίτια τους ή πριν προκληθούν ατυχήματα που να οφείλονται στις εργασίες και τα μπαλώματα που έχουν γεμίσει οι παρακείμενοι δρόμοι. Αν βρέξει, αν πάρει αυτά τα χώματα, τα κατεβάσει κάτω, έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια εδώ πέρα. Τι ζητάτε εσείς? Να τελειώσει το έργο, να φύγει, αν μπορεί ο Δήμος μετά, όχι ο εργολάβος αυτός που είχε αναλάβει το έργο εδώ πέρα, να δώσουν μια ανάποδη κλίση στο δρόμο, να φεύγουν τα νερά και θέλει και μια σκάρα στη γωνία ακριβώς, να μπαίνουν τα νερά, γιατί δεν υπάρχει σκάρα, κατεβαίνουν όλα τα νερά και πηγαίνουν στα 62 μαρτύρων και γίνεται από κάτω λίμνη.